Θα πάμε στην Καλαμάφκα. Μια μοναδική εμπειρία έζησαν δεκάδες ξένοι επισκέπτες στην περιοχή. Και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Γαρεφαλάκη, είναι πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμάφκας. Λοιπόν, πάμε να το συναντήσουμε. Είναι και μέρα, έχουμε και ωραία σύνδεση. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Ξεχωριστός ο τόπος σας και μάλιστα υποδεχτήκατε και ξένους το διάστημα του Πάσχα, σωστά? Ναι, είχαμε πάρα πολύ κόσμο, Αθηναίους, είχαμε ξένους Γερμανούς, είχαμε από το Ηράκλειο, από τα Χανιά. Είναι ένας χώρος που το προσέχουμε, για να τον έχουμε. Για πείτε μας λίγο, κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει την περιοχή σας, τηλεθεατής, ναι. Τι ξεχωριστό έχει ο τόπος σας και είναι τόσο αγαπητός? Λοιπόν, και μάλιστα, εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι ότι έχετε και επαναλαμβανόμενους τουρίστες κάθε χρόνο. Ναι, ναι. Στο χώρο που βρισκόμαστε είναι ο Ιερός Ναός του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος χρονολογείται από το 1500 π.Χ., στον οποίο αυτό χώρο κάναν οι Μινωίτες τα δικά τους... δικές τους γιορτές, ναι, θυσίες και τέτοια πράγματα. Εδώ έχουμε βρει το Τίμιο Σταυρό, ο οποίος γιορτάζει στις 14 Σεπτεμβρίου και τότε έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Κάθε τελευταία Κυριακή του Ιουλίου κάνουμε τα αλωνέματα, γιορτή αλωνεμάτων, σε ένα πολύ ωραίο χώρο στο Κεφαλοβρίσι, στο ποτάμι. Ναι. Και μαζεύεται πάρα πολύ κόσμος. Μάλιστα. Έχουμε ταβέρνες, έχουμε δωμάτια για να μείνει κάποιος, έχουμε τα πάντα. Τίποτα, ένας παράδεισος είναι εκεί, αλήθεια είναι. Και ναι, από όσο γνωρίζω, εικόνες, είστε ιδιαίτερα δραστήριοι και στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Η σύνδεσή, ναι, ναι, μας εντάσσεται στο πλαίσιο των ζωντανών συνδέσεων με περιοχές της ενδοχώρας. Αυτό κάνει Κρήτη σήμερα. Δίνουμε, ναι, το βήμα στους πρωταγωνιστές. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες και σε ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους, έχουν αποφασίσει να παραμείνουν εκεί και να μην κατευθυνθούν σε μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βλέπουμε και το αποτέλεσμα. Δεκάδες, εκατοντάδες το Πάσχα, χιλιάδες θα περάσουν από την περιοχή το καλοκαίρι, τουρίστες. Ναι, βέβαια. Ειδικά στον χώρο που βρισκόμαστε, ανεβάζουν κάθε λεωφορείο που περνάει από εδώ, χάμε, ναι, ανεβαίνει όλος ο τουρισμός απάνω. Η μόνιμη κάτοικη, ο αριθμός τους, πρόεδρε, πώς είστε? Μόνιμη κάτοικη είναι γύρω στους 250. Και οι περισσότεροι ασχολούνται με γεωργία, ναι, και μερικοί με μέλισσες και θερμοκήπια. Μέλισσες και θερμοκήπια. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε, να συνεχίσετε το έργο σας. Η να πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή να τα ξαναπούμε. Θα σας περιμένουμε το καλοκαίρι, την τελευταία Κυριακή Ιουλίου, στα αλωνέματα που γίνονται κάτω από τα τεράστια πλατάνια. Δεσμευόμαστε, πρόεδρε, κύριε Γαρεφαλάκη. Με παραδοσιακά μέσα. Μαντινάδα ο πρόεδρος θα πει την επόμενη φορά? Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά να την προετοιμάσουμε, να είναι για μας. Λοιπόν, βέβαια. Την καλησπέρα μας, να είστε καλά.